Μια στιγμή. Καλώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόνος είσαι? Ναι. Όπου να είναι θα έρθει η Κυρίνη. Ανυπομονώ να ακούσω από την ίδια για την περιπέτεια της Κασάνδρας. Εγώ έχω γίνει ανακριτής. Κάθε μέρα τη βάζω να μου λέει και να μου ξαναλέει τα ίδια πράγματα. Θα με έχει βαρεθεί η κοπέλα, σίγουρα. Ή έχω καταντήσει ενοχλητικός. Τι είναι αυτά που λες? Να ενοχληθεί από σένα. Εσύ της φέρθηκες σαν αδερφός. Της πρόσφερες τροφή και στέγη. Εδώ που τα λέμε, ό,τι και να κάνω για αυτό το κορίτσι, πάλι λίγο μου φαίνεται. Σκέψου τι μαντάτο μου έφερε. Μέχρι τώρα είχα μια μικρή ελπίδα μονάχα. Τώρα ξέρω ότι η Κασάνδρα ζει. Και από μέρα σε μέρα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μας. Γιατί όμως αργεί αυτή η μέρα? Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ειρήνης, έπρεπε να και φτάσει στην Ελλάδα. Αυτή είναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η φίλη της Κασάνδρας, την έχεις γνωρίσει. Πώς με το καβέλο. Καλησπέρα, Στασφαίρη, Σιρήνη. Χαίρομαι πολύ που σας συναντάω. Πάρα πολύ. Έλα, δώσ' μου. Τι έκανες σήμερα? Πήγα σε ένα πλούσιο σπίτι που ζητάνε κουβερνάντα για δύο παιδάκια. Α. Έχω ελπίδες ότι θα με προσλάβουν. Κοίταξε, Ειρήνη. Έλα, κάτσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιμένεις μερικές μέρες, να ξεκουραστείς λιγάκι, να συνέλθεις από την περιπέτειά σου και μετά. Όσο το γρηγορότερο βρω δουλειά, τόσο το καλύτερο. Ε. Βλέπω έστωσε στο τραπέζι μοναχός σου. Ναι, τι πρέπει να φέρω? Τίποτα, τίποτα, κάτσε. Κάτσε, όλα είναι έτοιμα. Μόνο θα πάω εδώ δίπλα, έχει μια ταβέρνα, να πάρω λίγο κρασί ακόμα. Αυτό που έχουμε είναι λίγο, δεν μας φτάνει. Τότε να τρέξω. Όχι, 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 εσύ κάθισε με το θέμα. Θα έρθω σε λίγο. Έχει μεγάλη αγωνία. Αλλά μπορεί και την κρύβει. Την ίδια αγωνία έχω κι εγώ. Φοβάμαι μήπως έτυχε τίποτα. Γιατί όπως είχαν γίνει τα πράγματα, η Κασάνδρα έπρεπε να έχει φτάσει στην Αθήνα πιο μπροστά από μένα. Εγώ καθυστέρησα ένα ολόκληρο μήνα στοιχείο. Πότε ακριβώς την είδατε για τελευταία φορά? Στις 20 του Σεπτέμβρη. Σε ένα ψαροχώρι κοντά στο Τσεσμέ. Και από ό,τι μου είπε ο Άρης, σας είχε κρύψει μια τουρκική οικογένεια. Ναι. Αυτός ο Τούρκος ήταν ψαράς και δούλευε στην ίδια τράτα με έναν Έλληνα. Που κάποτε του είχε σώσει τη ζωή σε ένα ναυάγιο. Για χάρη του λοιπόν μας έκρυψε στο υπόγειο του σπιτιού του. Ύστερα άρχισε να μας στέλνει τρεις-τρεις απέναντι, στοιχείο. Είσαστε πολλοί? Καμιά δεκαριά άτομα. Αργότερα η Κασάνδρα βρήκε σε μια σπηλιά στην παραλία 5 τραυματίες στρατιωτικούς. Επέμενε πως έπρεπε να περάσουν εκείνοι πρώτα απέναντι. Εγώ έφυγα με τους δύο τελευταίους από αυτούς. Σε μερικές νύχτες έπρεπε να περάσει και εκείνη. Ναι, όμως που δεν πέρασε. Και έχουμε τέλειο Οκτώβρη. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα την έβρισκα εδώ. Και εκείνη ήταν σίγουρη. Σε λίγες μέρες θα σου δείξω την Ακρόπολη, μου έλεγε καθώς μου αποχαιρετούσε. Είχαμε συνδεθεί πολύ με την Κασάνδρα. Αν και δεν κάναμε πολλές μέρες μαζί. Ήταν όμως συνταρακτικές ημέρες. Ναι. Κάθε μια από αυτές είχε το βάρος ενός ολόκληρου χρόνου. Τόσες πολλές ήταν οι περιπέτειες που ζήσαμε. Πού γνωριστήκατε με την Κασάνδρα για πρώτη φορά? Στα Σόκια. Είναι μια κωμόπολη πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στη Σμύρνη. Εκεί σταμάτησα το τρένο που μας έφερνε από το Ειδίνη. Δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Οι Τούρκοι είχαν κόψει τη γραμμή και ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Είχαν μαζευτεί χιλιάδες πρόσφυγες από τα γύρω μέρη. Καλά, εκεί η Κασάνδρα πώς βρέθηκε εκεί? Ήταν νοσοκόμος στο 18ο Σύνταγμα. Επειδή είχαν πολλούς τραυματίες, ζητήσανε εθελόντρες για τα χειρουργεία. Εγώ πήγα από τις πρώτες και με πήρε η Κασάνδρα για βοηθό της. Όταν ύστερα από μερικές μέρες έφυγε το Σύνταγμα, εγώ το ακολούθησα. Και πώς βρεθήκατε εκεί κοντά στο χωριό που είναι το Τσεσμέ? Χρειάστηκε να ξεφύγουμε πολλούς κινδύνους. Στην αρχή υποχωρήσαμε στο Τουμπαρλί. Τρέχαμε για να προλάβουμε να φτάσουμε εκεί πριν μας κλείσουν οι Τούρκοι το δρόμο για τη θάλασσα. Αλλά εκείνοι μας προλάβανε πιο κάτω, στο Καζιμίρ. Ήτανε πάρα πολύ. Η μάχη κράτησε ως αργά το βράδυ. Τα τάγματα και οι λόχοι σκορπίσανε. Εγώ και η Κασάνδρα ήμασταν ανάμεσα στους λίγους που κατορθώσανε να σπάσουν τον κλειό και να ξεφύγουν. Και πώς βρήκατε τον Τούρκο που δέχτηκε να σας κρύψει? Σύντοση. Αν και δεν ξέρω αν πρέπει να το λέω έτσι.
Δεν ξέρω το αν είναι σωτηρία το να είσαι πρόσφυγας δίχως τον ήλιο μοίρα. Καμιά φορά σκέφτομαι πως θα ήταν καλύτερα να σκοτωνόμουν εκεί κάτω στο Αιδίνη, όπως οι γονείς μου και τα αδέρφια μου. Όχι, όχι, δεν πρέπει να το λέτε αυτό. Κι όμως, θα έφευγα από τη ζωή σαν μια πλούσια χαϊδεμένη μοναχοκόρη, που δεν γνώρισε ποτέ τι πάει να πει φτώχεια ή ανέχεια. Θα έφευγα σαν ένα περήφανο πουλί, που το βρίσκει το βόλι την ώρα που πετάει ευτυχισμένο στους ουρανούς. Καλύτερα έτσι, παρά να πεθάνει σαν ένα τζαλιαπατημένο σκουλίκι, μέσα στην παγερή και αδιάφορη λάσπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντισταθείτε σε αυτή τη μαύρη απεσιοδοξία. Να αντισταθώ? Πώς μπορεί να αντισταθεί ένας πρόσφυγας? Γιατί το λέτε αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μιλάτε έτσι γιατί δεν ξέρετε τι πάει να πει προσφυγιά. Έτσι λέτε? Μήπως φύγατε ποτέ από τον τόπο σας? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ξένοι και πρόσφυγες μέσα στον ίδιο τους τον τόπο. Ακόμα και μέσα στην ίδια τους την οικογένεια, αν θέλετε να ξέρετε. Άργησα λίγο, αλλά πιστεύω ότι εκεί στην ταβέρνα κάτι πέτυχα. Γνωρίστηκα με κάποιον άνθρωπο που λίγο πολύ ήταν ομοιοπαθής με μένα. Δηλαδή? Δηλαδή, είχε κι αυτός έναν αδελφό αγνοούμενο. Του είχαν πει λοιπόν ότι τον είδα να μπαίνει στο καράβι που έφερνε πίσω στην Ελλάδα το σύνταγμά του. 2 μήνες ολόκληρους όμως δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Μόλις προχθές εμφανίστηκε. Καλά, και πώς έγινε αυτό? Ήταν σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Είχε αρρωστήσει από τύφο, ύστερα έπαθε μια μικρή αμνησία, καταλαβαίνετε. Σκέψου να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου και να τον ψάχνεις εκατοντάδες μίλια μακριά. Κι ούτε αυτός να μπορεί να σε φωνάξει κοντά του. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, από αύριο ξαναρχίζω το ψάξιμο. Παίρνω σβάρνα όλα τα νοσοκομεία και τις κλινικές. Αλλά τώρα όχι μόνο στην Αθήνα, παντού. Λοιπόν, ξέρεις τι πιστεύω? Η Κασάνδρα πιθανόν να έχει έρθει και να μην μπορεί να μας ειδοποιήσει. Σήμερα όλα μπορούν να γίνουν. Ε, τι λέτε κι εσείς? Ήρθανε ζαμπιέδες πάλι στο χωριό. Και τι λένε οι δικοί σου? Θα κάνουνε πάλι έρευνα? Βαλάκ να μας φυλάει. Έννοια σου όμως. Εγώ θα σε κρύψω καλά, όπως την άλλη φορά. Κανένας δεν θα σε βρει ώσπου να φύγεις. Σε ευχαριστώ, Άισε. Τη Μύρ να ευχαριστάς. Ποια είναι η Μύρ? Εκείνη η Ρωμιά. Η φίλη μου. Μυρσίνα την έλεγαν. Εγώ τη φώναζα Μύρ. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως μας χώρισε ο πόλεμος. Μέσα σε μια ώρα αζόξαν τα πράγματά τους και φύγανε. Αυτή, ο άντρας της, τα παιδιά της. Πήρανε τις 2 βάρκες, τα δίχτυα τους, τα παραγάδια, τα πυροφάνια τους και φύγανε. Ξέρεις πως μίλαγαν οι καρδιές μας? Εκείνη είχε μάθει τα τουρκικά σαν τουρκάλα. Κι εγώ είχα μάθει τα ρωμαίικα σαν ρωμιά. Ξέρεις πόσο κόστησε στον άντρα μου και σε μένα το φευγιό τους? Όταν πας στην Ελλάδα, να τη βρεις. Θα τη βρω, είσαι. Να της πεις πως γίναμε φίλες. Και αυτό θα της το πω. Να της πεις πως κινδυνέψαμε για να σώσουμε ανθρώπους από τη ράτσα της. Θα της το πω, μην ανησυχείς. Φτάνει να τα καταφέρω να περάσω απέναντι. Θα τα καταφέρεις. Από μέρα σε μέρα έρχεται ο άντρας μου και θα σε περάσει. Σου στείλε κανένα καινούριο μήνυμα. Λέει πως γρήγορα θα τον βγάλουν από τη φυλακή. Από την πρώτη μέρα που τον πιάσανε, όλο αυτό μου μιλάει. Πως γρήγορα θα βγω. Και έχει 1,5 μήνα φυλακωμένος. Τι το ήθελε να με θύσει και να πιαστεί με εκείνους τους τσέτες στο καπηλιό? Για την κακή μου τύχη, 2 μέρες πρωτού με περάσει απέναντι,
άτυχη. Το κισμέτ, όπως λέμε εμείς οι Τούρκοι. Να φύγουν όλοι οι δικοί σου και να μείνεις εσύ. Δεν μπορούσα να φύγω, Έσε. Έπρεπε να μείνω κοντά στον πατριώτη μου, τον Φαντάρο. Η πλήγη του είχε κακοφορμήσει και το ξέρω πως θα πεθάνει. Δεν μπορούσα να τον αφήσω να πεθάνει μόνος του. Έπρεπε να μείνω κοντά του. Τ' άκουσες πως με παρακαλούσε να μείνω, δεν τ' άκουσες? Τ' άκουσα. Και με τα αυτιά και με την καρδιά μου. Αφέρει μου πληρωμιά. Είσαι καλός άνθρωπος. Μοιάζεις με τη Μυρσίνα. Γι' αυτό σ' αγαπήσαμε. Λες, να δαμωθώ καμιά μέρα με τη Μυρσίνα? Γιατί όχι. Ο πόλεμος τέλειωσε πια. Μπορεί σε λίγο καιρό να μπορούν πάλι να ταξιδεύουν οι άνθρωποι από τη μια και από την άλλη μεριά. Είμαστε σαν αδερφές. Και να πεις για τον άντρα μου και τον άντρα της, το μίσος που χώριζε τις ράτσες μας, σαν το ποτάμι, αυτοί το πέρασαν δίχως να βραχούνε, σαν τις πάπιες στο νερό. Έχει χωρίσει και εμένα ο πόλεμος από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, Έσαι. Νησάφη πια στον πόλεμο! Ο Αλλάχ να κάψει αυτούς που χωρίζουν τους ανθρώπους. Σαν πιέδες είναι χωροφυλάκι. Κατέβα κάτω στο κατούι. Και όταν ακούσεις να χτυπώ το ποδάρι μου στο πάτωμα, φεύγω από το πορτάκι γιατί βρέχω σπηλιά. Εντάξει. Γεια σου, φίλοι μου. Ποιανού είναι τα μάξι έξω από την πόρτα μας? Της Κέτης, της Ποδάρα. Ήρθε να κάνει επίσκεψη στη μητέρα. Τέτοια ώρα μεσημεριάτικα? Είχανε, λέει, μια σοβαρή κουβέντα. Μα αν είναι αλήθεια αυτό που λες, το ότι η Θεοδωρούλα θα πάψει να είναι κόρη μου. Θα την αρνηθώ, θα τη διώξω από το σπίτι. Να με ρεζιλέψει έτσι, εμένα την Πανάγιο. Μα τους είδες, Κέτη μου, τους είδες? Τους είδα με τα μάτια. Ήτανε ξαπλωμένο στα γόνατα και τις αγκάλιαζε τα πόδια. Πω, πω, δεν θέλω να το πιστέψω. Η κόρη μου με τον Κομπολογά, ένα παντρεμένο που έχει τα διπλά χρόνια της και παραπάνω, με έναν άτιμο που κλείψε το βιό της γυναίκας του και του παιδιού του, με έναν καταζητούμενο, με έναν αυριανό κατάδικο. Γιατί θα τον πιάσουνε, πού θα πάει? Σε λίγο θα φύγουν τα εντάλματα σε όλη την Ευρώπη. Δεμένο θα τον φέρουν πίσω, χειροπόδαρα. Πάνω στην ώρα, λύθες. Έλα να μάθεις τα μαντάτα. Έλα. Τι συμβαίνει, μητέρα? Η Θοδωρούλα, η χαϊδεμένη σου. Μας ρεζίλεψε το σπίτι. Μας βρώμισε το όνομα και την υπόλοιψή μας. Άσε τις υπερβολές και πες μου τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Η αδερφή σου είχε σχέσεις με τον Κομπολογά. Την πιάσανε μαζί του την παραμονή που θα τόσκαγε. Η Δεσποινή Σκέτη τα λέει αυτά? Η Δεσποινή Σκέτη. Ρώτα την, ως φίλε λεπτομέρειες. Αυτό που θα τη ρωτήσω είναι άλλο. Γιατί θυμήθηκε να έρθει να μας τα πει τώρα? Πέρασαν δύο ολόκληροι μήνες από τότε που έφυγε ο Κομπολογάς. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ήμουν σοβαρά άρρωστη, κύριε Θέμο. Από ισχυρό νευρικό κλονισμό. Όσο για την αδελφή μου, έπαθη καρδιά της. Παρολίγο να τη στείλει στον τάφο αυτή η ιστορία. Τώρα μόλις συνήλθα από την τρομερή ταραχή. Και τρέξατε να ταράξετε το δικό μας το σπίτι. Η αρχή βρίσκεται στις πράξεις της αδερφής σας, κύριε Θέμο. Αυτή είχε ερωτικές σχέσεις με τον πρώην γαμπρό μου. Νηστίτη μου, κύριε, τι ακούνε τα αυτιά μου, τι ακούνε τα αυτιά μου. Τους είδα με τα μάτια μου. Γιατί να πω ψέματα? Εγώ δεν είχα τίποτα ενάντια στη Θεοδωρούλα. Το αντίθετο. Χάρηκα ειλικρινά όταν μας είπε ότι θα παντρευόταν έναν πλούσιο Αμερικάνο και θα έφευγε στην Αμερική. Ακούς τι ψέματα έλεγε? Ακούς. Τι ζήτησε, λέει, ένας πλούσιος Αμερικάνος? Όλα αυτά τα έλεγε για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Στην πραγματικότητα ετοιμαζόταν να φύγει μαζί με τον Κομπολογά. Αυτό είναι ανέσχυτο ψέμα. Η Θεοδωρούλα δεν έχει καμιά τέτοια πρόθεση. Αυτός προσπάθησε να την παρασύρει. Και η Θεοδωρούλα αντιστάθηκε. Προτίμησε να πεθάνει παρά να υποκύψει.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και εσύ πώς την έμαθες? Μου τα είπε η ίδια η Θοδωρούλα. Και εμένα γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Με ποιο δικαίωμα με κρατήσατε στο σκοτάδι? Γίνανε τέτοια σημεία και τέρατα πίσω από την πλάτη μου και εγώ τα μαθαίνω τώρα, ύστερα από δύο ολόκληρους μήνες. Από τη στιγμή που έφυγε ο Κοπολογάς το θέμα είχε τελειώσει. Γιατί να συνταράξουμε? Άλλωστε η Θοδωρούλα βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχει συνέλθει ακόμα, δε σπινισκέτη. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να αφή. Τι? Η Θοδωρούλα έρχεται τα μεσημέρια και τώρα στο σπίτι. Το κατάστημα που εργάζεται δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει και δεν θα ήθελα να σας βρει εδώ. Καταλαβαίνω. Θέλετε να φύγω? Ναι. Μια καινούρια συνάντηση μαζί σας θα μπορούσε να εντάξει. Να είστε βέβαιος, κύριε Θέμου, ότι θα ήθελα κι εγώ να αποφύγω αυτή τη συνάντηση. Αλλά είναι ανάγκη να δω τη Θοδωρούλα. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Η ανέβρεση του Κομπολογά. Σας είπα, η αδερφή μου δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να αλληλογραφήσει μαζί του, αν δεν αλληλογραφούνε κιόλας. Θεέ μου, είναι δυνατόν να βγάλω εγώ στον κόσμο μια τέτοια κόρη? Να μπλεχτεί με έναν καταχραστή. Θεέ μου, καλύτερα να πεθάνω. Εσπίρι Σκέτη, σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι η αδερφή μου δεν έχει αλληλογραφία με τον άνθρωπο αυτό. Ούτε γνωρίζει τον τόπο της διαμονής του. Σας ικανοποιεί η απάντησή μου? Θα με ικανοποιούσε αν το επιβεβαίωνε και η ίδια η Θοδωρούλα. Γι' αυτό την περιμένω. Θα σας παρακαλούσε να φύγετε. Με δυο. Για το καλό σας, Δεσπίνη Σκέτη, θέλω να σας προφυλάξω από το θυμό και την αγανάκτηση που έχω μέσα μου. Δεν θα σας επιτρέψω να εξευτελίσετε την αδερφή μου με τις κακόπιστες ερωτήσεις σας. Κακόπιστες? Φυσικά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Θοδωρούλα δεν πρόκειται να σας δώσει καμιά πληροφορία. Η επίσκεψή σας δεν έχει άλλο σκοπό από τον εξευτελισμό της αδερφής μου. Ευτυχώς που ήρθα εν καιρός για να την προστατέψω. Να την προστατέψετε? Ας γελάσω, κύριε Θέμου. Η αδελφή σας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από μένα. Αλλού βρίσκονται οι κίνδυνοι που την απειλούν. Το ξέρετε ότι οι δικηγόροι της αδελφής μου είναι αποφασισμένοι να τη φωνάξουν σαν μάρτυρα στη δίκη του καταχραστή Κομπολογά. Θα αναγκαστεί να καταθέσει για τις ερωτικές σχέσεις που είχε μαζί του. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, Κέτη μου. Όχι, όχι. Θα ξεφτυλιστούμε. Επιτέλους, τι φταίει κι άλλη μου κόρη? Τι φταίει η ποινιό μου? Α, μα την ποινιό ακριβώς σκέφτηκα κι εγώ όταν ήρθα να μιλήσουμε. Και παρόλο που ο κύριος Θέμος με θεωρεί κακόπιστη, εγώ θα κάνω το καθήκον μου σαν πιστή οικογενειακή σας φίλη, κύριε Παναγία. Ο Θεός να σου τον τοποδώσει αυτό, Κέτη μου, ο Θεός. Θα καταφέρω την αδελφή μου να μην ανακατέψει το όνομά σας στην υπόθεση αυτή. Αλλά κι εσείς πρέπει να με βοηθήσετε. Ό,τι θέλεις, Κέτη μου, ό,τι θέλεις. Στην περίπτωση που η Θοδωρούλα πάρει κάποιο μήνυμα από τον Κομπολογά, θα μου το αναφέρετε αμέσως. Να μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το παίρνω απάνω μου. Στο υπόσχομαι. Κι εγώ σας υπόσχομαι να κάνω την αδελφή μου να σοπάσει. Ευχαριστώ, Κέτη μου. Εσύ ήσουν πάντα καλή φίλη για μας. Και θα είμαι, κυρία Πανάγια. Παρόλο που μερικοί δεν το εκτιμούν αυτό όσο θα πρέπει. Χαίρετε, κύριε Θέμη. Χαίρετε, Σμίσκη. Να σε ξεπροβοδίσω, Κέτη μου. Να σε ξεπροβοδίσω. Θα ήθελα να ξανάρθει στο σπίτι μας αυτή. Η Κέτη σου έφταξε. Δεν κοιτάς καλύτερα την τροπή που πήγε στο κονάκι μας εξαιτίας της αδερφής σου? Πω, πώς δεν έριξε φωτιά να μας κάψει ολόκληρο ο Θεός. Ακούσε εκεί με τον Κομπολογά. Και εσύ τα ξέρεις και δεν μου πες τίποτα, να πάρω τα μέτρα μου. Τι μέτρα θα παίρνεις, μητέρα? Πριν από όλα δεν θα την άφηνα να ξαναπιάσει τη δουλειά. Ποιος με βεβαιώνει πως δεν θα κάνει τα ίδια στο καινούριο μαγαζί που δουλεύει? Είπα, η Θοδωρούλα δεν έκανε τίποτα. Αυτός ο παλιάνθρωπος της δηλαδή. Της ρίχτηκε, γιατί βρήκε την ευκαιρία να της ρίχτει. Όταν μια κοπέλα βρίσκεται από το πρωί ως το βράδυ ανάμεσα στους άντρες, τι περιμένεις? Αχ, μωρές, το έλεγα εγώ. Θα γίνει σου φραζέτα, θα πάρει τον κακό δρόμο, αλλά πού να ακούσεις εσύ? Πού να ακούσεις τη μάνα σου? Με κορόιδες και από πάνω, γιατί κράταγα περιορισμένη την ποινιό. Και να τα αποτελέσματα. Η ποινιό έμεινε καθαρή σαν περιστέρα. Φρόνιμη και νοικοκυρεμένη, ενώ οι άλλοι
Χθες ήταν ο Κομπλογάς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος και μεθαύριο θα έχουν άιτσιρα. Όχι, 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 δεν τη θέλω τέτοια κόρη, δεν τη θέλω να τη βρει το κακό χτυκιό να πεθάνει, να την πατήσει τα μάξι, να φύγει από τη ζωή έτσι που πήρε τον κατήφορο. Φτάνει, φτάνει, σώπασε επιτέλους. Όχι, δεν σωπαίνω, αρκετά σώπασα. Τώρα θα μιλήσω σαν μάνα, σαν μαυστηρή μάνα, με φρόνηση και σέβα στην κοινωνία. Τώρα που θα έρθει αυτή, θα κάνω μαζί της για τελευταία φορά τη μεγάλη κουβέντα. Ή θα γίνει νοικοκυρά σαν την Ποινιό, ή θα τη διώξω το σπίτι. Και ας πάει να ζήσει κανένα τσαντήρι όπως η πρόσφυγη. Με συγχωρείς, αλλά οι μάνες δεν μιλάνε έτσι. Ακόμα και μητριά της να ήσουν, θα μιλάγες καλύτερα. Το είπα και το λέω. Όσο θα ακολουθάει την τάξη μου με υπακοή και σέβας, θα είμαι η μάνα της. Από τη στιγμή που θα κάνει το κεφαλιού της, δεν θέλω να την ξέρω. Ούτε σαν μάνα, ούτε σαν μητριά, ούτε σαν τίποτα. Εγώ όμως θα είμαι πάντα ο αδελφός της. Ό,τι και να γίνει. Τότε να την πάρεις και να πας να της φτιάξεις αλλού γιατάκι. Δεν θα μείνει εδώ μέσα για να μου χαλάσει την υπόλοιψη της Ποινιός. Όταν κάποιος χτυκιάσει ή τον χτυπήσει πανούκλα, τον διώχνουν από το σπίτι. Το ίδιο θα γίνει και με αυτή. Σώπασε, κάποιος έρχεται. Θα φας ένα γιουβέτσι που θα γλύφει στα δάχτυλά σου. Άργησες όμως. Αχ, αυτός ο Πούρναρης, μητέρα, είναι ανυπόφορος. Σκέψου ότι του τέλειωσαν τα ξύλα και έπεσε η φωτιά. Ας πήγαινε στο Παναγόπουλο. Έχει γερμανικό φούρνο και δουλεύει με σύστημα. Στο Παναγόπουλο? Τι λες, μητέρα. Για να πας στο Παναγόπουλο πρέπει να περάσεις από ένα δρόμο που έχει μαγαζιά και καφενεία. Δεν πρέπει μια κοπέλα σαν και εμένα να περάσει από εκεί. Θα την πειράζει ο ένας και ο άλλος. Άντε, άντε, πήγαινε να στρώσει τραπέζι, άντε. Είχε έρθει από εδώ η Κέτη, η Ποδάρα. Ναι, μας θυμήθηκε η Κέτη Ποδάρα. Περίεργο. Είχε τόσο καιρό να μας επισκεφθεί. Τι ήθελε άραγε? Ασβέστη στο μανίκι σου. Ζαλίστηκα εδώ πιο κάτω και ακούμπησα στον τοίχο για να μην πέσω. Έτσι θα καλά καθόμουν να σου ήρθε ζάλι. Είσαι κατάκλυμη. Για μια στιγμή όλα γυρίσαν γύρω μου. Ο κόσμος σκοτίνιασε. Άλλο πάει κι αυτό. Δεν είναι τίποτα, είναι από την πείνα. Τώρα που θα φας θα στυλωθείς. Έλα, κάθισε. Όχι, θα πάω στην κουζίνα να βοηθήσω. Μα, θα ζαλιστείς πάλι. Κάθισε, σου λέω, είσαι χάλια. Αυτή η τσίκνα με αναστατώνει. Θέμα, πάλι ζαλίζομαι. Φαβούλα. Θοδωρούλα. Η υποθύμησε. Πάλι. Χθες την πήραξε το τυρί, το σηκώτη. Ζαλάδες, ημετούς. Αυτό το παθαίνω. Το παθαίνω μονάχα εκείνες που... Ποιος το παθαίνω, μητέρα? Τι παραμιλάς? Ο Θεός να μην αληθέψει την υποψία μου. Αλλά αν είναι αυτό που σκέφτηκα... Συφοράμος. Εντάξει, δεν είναι. Φαντάσκαλα. Καλησπέρα. Καλώς τον κύριο Ρινοδίκη. Καλησπέρα κύριε Λάμπερ, πώς θα πάμε? Κρύο, κρύο. Κρύο, κακοκαιρία, φοβερή τρικυμία. Και από ό,τι φαίνεται θα αγριέψει κι άλλο, Σίγουρα, αφού ολόκληρο πολεμικό καράβι πόδισε στο νησί μας. Ο δάσκαλος μου έλεγε ότι θα έρθουν επίσημα πρόσωπα, Ναι, ο κύριος υπουργός με την ακολουθία του ήταν στη Σάμο και στη Χίο. Τραβάγανε για τον Πειραιά όταν ξαφνικά τους έπιασε το μπουρίνι. Δηλαδή περιμένεις πελατεία, γερή. Ποιος δίνει σημασία για τα χρήματα, κύριε Αγγελί μου? Καμιά κουβέντα να ακούσουμε. Να δούμε κανένα πρόσωπο από την πρωτεύουσα. Να μάθουμε φρέσκα νέα. Ορίστε.
Εδώ που τα λέμε και αυτές εδώ οι εφημερίδες που έρχονται κάθε 10 μέρες είναι σαν τα μπαγιάτικα ψάρια. Σωστά. Γεια σου, πατριώτη. Καλώς καφέ, καφέ. Ο Κυρλάρος κάνει το καλύτερο καφέ. Άσε το καφέ. Ρακί θέλουμε, ρακί. Το νησί μας μιλήσετε για το ρακί του και ο Κυρλάρος είναι από τους λίγους που ξέρουν να το φτιάχνουν. Το μάθαμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Άλλωστε με το καιρό που κάνει έξω είναι ό,τι χρειάζεται. Κοιτάξτε το. Δεν χαιρετάει τους εκπροσώπους κυβερνήσεως. Θα του κάνω αναφορά. Πήγαινε πες του μέτροπο να χαιρετήσει. Καλύτερα να του το πεις εσύ. Εγώ πρέπει να σερβίρω τώρα τους κυρίους αξιωματικούς. Καλό, καλό. Να του το πεις, να του το πεις. Εντάξει, να σου πεις. Κύριε νοματάρχα, δεν είσαστε αρμόδιος να μου υποδείξετε τη στάση. Είμαι εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας εδώ και δεν σας δίνω το δικαίωμα. Εγώ ξέρεις, το είπα, δηλαδή, να σας στήσω, ο κύριος Ειρηνοδίκης. Αργελή, φρε μεσολόγα. Κατασύ ο υπολογαγός. Από ό,τι βλέπω όμως έγινε ολόκληρο σταγματάρχη. Πριν απ' όλα είμαι ο φίλος που δεν ξεχνά ποτέ τι έκανες γι' αυτόν. Αν εννοείς τα στιχάκια που σου έγραφα για να στέλνεις εκείνη τη δασκάλα, μάλλον σε κακό σου βγήκανε. Ωραία, άσε τα στιχάκια. Εσύ δεν μου έσωσες τη ζωή τότε που με βοήθησες να δραπετεύσω. Το ξέρεις ότι από τότε άρχισε η αληθινή μου σταδιοδρομία. Μόλις πήγα στη Θεσσαλονίκη, με πήρανε στο επιτελείο της Δημοκρατικής Άμυνας. Μετά έφυγα στη Μικρά Ασία, όπου πολέμησα 2 χρόνια περίπου. Κύριε, να σας γνωρίσω τον Αγγελή Μεσολόγγα. Έναν θαυμάσιο άνθρωπο και ειλικρινή δημοκράτη. Ο οποίος με έσωσε από το παλιό καθεστώς όταν κινδύνευα. Κάτσε κύριε μου, κάτσε. Είσαι καλά. Ακούω καλά ή ονειρεύομαι? Ακούς ό,τι ακούω. Ο κύριος Ειρηνοδίκης έγινε ξαφνικά άνθρωπος της κατάστασης. Άνθρωπος της κατάστασης, τότε εγώ τι? Εσύ κάηκες. Ούτε ψήλο στον κόρφο σου. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, εγώ το είχα ξεχάσει καλά-καλά αυτό το περιστατικό. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, όπως λένε. Εγώ όμως δεν το ξέχασα ποτέ, Άγγελε. Πάντα θυμάμαι τον νεαρό άσημο Ειρηνοδίκη δευτέρας τάξης που... Αλήθεια, τι βαθμό έχεις τώρα? Τον ίδιο. Ειρηνοδίκης δευτέρας τάξης, πάντα. Τόσα χρόνια στον ίδιο βαθμό. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ή μάλλον πολλές ιστορίες μαζεμένες. Αυτό. Να μου τις πεις. Να μου τις πεις όλες με τη σειρά. Λέγε και γρήγορα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, Κώστα μου. Θα βαρεθείς. Τουλάχιστον να σου διηγηθώ το τελευταίο περιστατικό με τον Μπουλούκμπασι. Αυτό μάλιστα έχει κάποια σχέση με σένα. Με μένα? Ναι, με εκείνη την εποχή της Σουβάλας που σε βοήθησε να δραπετεύσεις. Θυμάσαι? Θυμάσαι μία ερωτική ιστορία που είχα με την κόρη του βασιλικού παράγοντα εκεί στη Σουβάλα? Ναι, την... την Άρτεμις. Άρτεμις. Ναι, η σχέση σου όμως αυτή με βοήθησε εμένα. Ήταν η βάση της δραπετεύσεώς μου. Αν δεν ήταν αυτή η κοπέλα, ποιος θα μας ειδοποιούσε τότε που ερχόταν το απόσπασμα για να συλλάβει? Τέλος πάντων. Αυτός ο Μπουλούκμπασης λοιπόν στη Θεσσαλία, προσπαθώντας να ξεσκαλίσει το παρελθόν μου και να βρει στοιχεία εναντίον μου, ανακάλυψε και αυτό το δεσμό με την κόρη του βασιλικού παράγοντα, με την Άρτεμη, και με κατήγγειλε ότι είχα τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις με τον πατέρα της κοπέλας. Δηλαδή βασιλόφρονας. Και μάλιστα από τους φανατικούς. Καταλαβαίνεις βέβαια τι σημαίνει ένας τέτοιος χαρακτηρισμός τη σήμερα ημέρα, ε? Δεν καταλαβαίνω, λέει. Μήπως δεν βλέπω που σε έχουν ρίξει στην εξορία του Αδάμ. Και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί κινδυνεύω να απολυθώ κιόλας. Αν επιμείνει μάλιστα ο Μπουλούκμπασης, ίσως και να δικαστώ. Δεν πρόκειται να σου κάνει κανείς τίποτα.
Κώστα, ο Μπουλούκμπασης είναι ένας πανίσχυρος τσιφλικάς στη Θεσσαλία. Χίλιοι Μπουλούκμπασίδες να μαζευτούνε, δεν αξίζει όσο κάνω εγώ. Τι εννοείς δηλαδή, ότι μπορείς να σταματήσεις τη δίωξή μου? Αυτή έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει κιόλας. Η υπόθεση είναι τώρα πώς να γίνει μια γρήγορη προαγωγή και μια καλή μετάθεση στην Αθήνα. Τι μου λες τώρα, στην Αθήνα? Ναι, αν δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα να γίνει αυτή η προαγωγή, να γίνει σε μια κοντινή πόλη. Στη Χαλκίδα, ας πούμε. Κώστα, που δίνεις τέτοιες ελπίδες που αρχίζω να φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι μην πέσω από τα σύννεφα και γκρεμοτσακιστώ αν δεν πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Θα πραγματοποιηθούν, Αγγελή. Θα πραγματοποιηθούν και μάλιστα σύντομα. Εδώ είναι η διεύθυνση του σπιτιού μου. Βασικά εμένα θα με βρει στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετάνιας. Εκεί έχω το γραφείο πληροφοριών. Αυτή θα σου εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο. Και πού είσαι? Να πάρεις το πρώτο καράβι για την Αθήνα. Το πρώτο καράβι? Δεν γίνονται αυτά, Κώστα. Γιατί? Μα πρέπει να πάρω πρώτα την άδειά μου. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ με το έτσι θέλω. Μην ανησυχείς, Αγγελή. Θα φροντίσω εγώ. Θα πω να στείλουν το σχετικό σήμα στην προϊσταμένη σου αρχή. Εντάξει. Τσίμπαμε στο μπράτσο για να δω αν είμαι εντάξει, αν έχω μεθύσει. Δεν έχεις πιει ούτε σταγόνα. Αλλά θα πιεις, Αγγελή. Θα πιεις και θα μεθύσεις. Άκουσες, Αγγελή. Θα μεθύσεις. Καπετάνιο, φέρε μας ρακί. Και γρήγορα, γρήγορα. Αγαπητέ μου, Αγγελή, εμείς έχουμε να κάνουμε πολλές προπόσεις. Και η πρώτη και σπουδαιότερη είναι στην καλή τύχη που μας αντάμωσε πάλι. Στην καλή τύχη που μου άλλαξε τη μοίρα, ε. Άντε, καλή αντάμωση στην Αθήνα. Καλή αντάμωση, Κώστα. Φαντάζομαι ότι θα έχεις πεθυμίσει πολύ την Αθήνα ύστερα από τόσα χρόνια που λείπεις στην εξορία του Αδάμε. Είναι γεγονός ότι πριν λίγο καιρό ακόμα η Αθήνα ήταν για μένα η πρωτεύουσα των ονείρων. Κάπου εκεί σε κάποια γειτονιά ήταν μια κοπέλα. Εκείνη που με περίμενε. Η Θεοδωρούλα, ε. Η Θεοδωρούλα. Που δεν με περιμένει πια. Τι έγινε? Παντρεύτηκε. Άλλο. Πότε? Πριν 5 μήνες. Βαθιά όμως μέσα στην καρδιά μου νιώθω σαν να έχουν περάσει χρόνια πολλά. 10 χρόνια, ίσως 20. Τέλος πάντων. Άντε, στην υγειά σου. Καλύτερα να ευχηθούμε στη δικιά σου. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι και τόσο καλή. Καλή ανάρρωση στην Αθήνα. Πιστεύεις δηλαδή πραγματικά ότι θα αναρρώσω στην Αθήνα? Με την πρώτη στιγμή που θα φτάσεις και θα γναντέψεις από το ξενοδοχείο σου την Αθήνα. Ξενοδοχείο? Αλήθεια, τελευταία μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα ύπνου. Όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Ναι, έχει μαζευτεί πολλής κόσμος. Με 1,5 εκατομμύριο μάλιστα πρόσφυγες που ήρθαν έτσι ξαφνικά, δεν υπάρχει τρύπα. Αλλά όμως, σου έχω έτοιμο και όλα στο δωματιό σου. Και ξέρεις πού? Στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο. Στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο? Μα τι μου λες τώρα, Κώστα μου, εγώ για να πληρώσω μία ημέρα το μεγαλύτερο ξενοδοχείο χρειάζεται όλο μου το μηνιά. Μην νοιάζεσαι καθόλου. Θα φροντίσω να σε βάλουν σε ένα από τα επιταγμένα. Δεν θα πληρώσεις ούτε μια πεντάρα. Ούτε το ξενοδοχείο, ούτε το φαΐ σου. Άντε, στην υγειά σου. Τι έγινε, ακόμα δεν τελείωσε η εξέταση? Τελειώνει. Ανησυχείτε. Είναι να μην ανησυχώ. Μοναχοκόρη την έχω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η κυρία Θοδωρούλα είναι μια νέα και κατάγερη γυναίκα. Και ο καθηγητής μας είναι γυναικολόγος με διεθνή φήμη. Άλλωστε η περίπτωση είναι απλή και εύκολη σαν την αλφαβήτα. Απλή και εύκολη? Να μην αμφιβάλλετε καθόλου. Μια στιγμή.
κύριε Τιμονίδη, σας συγχαίρω. Σε μερικούς μήνες θα γίνετε παππούς. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, με κάνετε ευτυχισμένο. Ναι, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν θα συνεφιάσει αυτή την ευτυχία σας. Η κόρη σας είναι υγιεστάτη και ο οργανισμός της θαυμάσιος. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για επιπλοκές ή άλλες ενοχλήσεις. Ο δρόμος της προς τον τοκετό είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα. Με τριαντάφυλλα, ε! Ναι. Έχω αρκετή πείρα για να μπορώ να το λέω αυτό, με βεβαιότητα φυσικά. Φυσικά με αυτό εννοώ ότι δεν θα χρειαστεί να πάρει ιδιαίτερες προφυλάξεις ή να κάνει καμιά ειδική θεραπεία. Η εγκυμοσύνη θα είναι φυσιολογική σε όλα τα στάδια. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι θα μπορούσε ακόμα να κάνει και ένα μακρινό ταξίδι χωρίς να υπάρχει κίνδυνος? Τι είδους ταξίδι? Στην Αμερική. Ο γαμπρός μου είναι Ελληνοαμερικάνος, μένει εκεί. Έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στο Σικάγο. Ήταν μαζί μας όλο το καλοκαίρι και έφυγε πριν από 2 εβδομάδες. Συμφωνήσαμε λοιπόν να μείνει η κόρη μαζί μου ακόμα στην Αθήνα για λίγες μέρες και να πάει κοντά του κατά τα τέλη του Οκτώβρη. Εν τω μεταξύ όμως παρουσιάστηκε αυτό το ευτυχές γεγονός και... Ευτυχές γεγονός όμως, ε! Ναι, βέβαια. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Καταλαβαίνω βέβαια πως για εκείνη θα ήταν επιθυμητό να βρίσκεται κοντά στον άντρα της και στο σπιτικό της. Όμως για το παιδί, καταλαβαίνετε, ένα τόσο μεγάλο ταξίδι μπορεί να παρουσιάσει 1000 απρόπτα. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Πολύ ευχαρίστω, σας ακούω. Σε περίπτωση που ο γαμπρός μου δεν θα θελήσει να τη μετακινήσει, δηλαδή αν συμφωνήσει ότι το παιδί θα πρέπει να γεννηθεί εδώ στην Αθήνα, τι γίνεται τότε? Με συγχωρείτε, από ποια άποψη τοποθετείτε το ζήτημα? Από την άποψη της φροντίδας για την έγκυο. Εγώ δεν έχω ούτε τις γνώσεις, ούτε το κατάλληλο σπίτι για να τη φροντίσω αυτό το διάστημα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να έχει μια ειδική περιποίηση. Να ζει σε ένα ωραίο περιβάλλον, να έχει καθαρό αέρα. Και βέβαια δεν μπορώ να τη βάλω από τώρα σε μαιευτική κλινική. Φυσικά. Αυτό που της χρειάζεται είναι ένα αναπαυτήριο σαν και αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν διαθέτουμε παρόμοια ιδρύματα. Θέλετε να πείτε ότι ίσως χρειαστεί να την πάω στην Ελβετία? Να σας πω. Υπάρχει μια πανσιόν ειδική στην Κηφισιά. Κάτι σαν αναπαυτήριο με ιατρική παρακολούθηση και κατάλληλο διαιτολόγιο. Να, πέρσι είχα στείλει τη γυναίκα μου για 2 ολόκληρους μήνες. Λοιπόν, γύρισε ενθουσιασμένη. Η διευθύντρια είναι γιατρός ψυχολόγος και θέλει να δημιουργήσει ένα ιδανικό αναπαυτήριο πάνω σε ελβετικά πρότυπα. Θαρώ πως είναι πολύ κατάλληλη για την περίπτωσή μας. Μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση? Πολύ ευχαρίστως. Μόνο που θα πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι το ίδρυμα είναι λίγο ακριβούτσικο, ε. Ο γαμπρός μου είναι αρκετά πλούσιος ώστε να μην προσέχει τέτοιες μικρολεπτομέρειες, αρκεί να είναι ευχαριστημένη η Θοδωρούλα μας. Λοιπόν, πιστεύω πως θα της αρέσει πολύ. Βρίσκεται σε μια υπέροχη αριστοκρατική έπαυλη με τεράστιο κήπο. Το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο. Το δε πρόγραμμα ψυχαγωγίας έχει μελετηθεί με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Έπειτα υπάρχει και μια πρόσθετη ευκολία. Ποια? Το ίδρυμα διαθέτει αυτοκίνητο μεσοφέρ 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα του τοκετού, θα τη φέρουν κατευθείαν σε μένα. Φοβάμαι, αδελφούλη. Φοβάμαι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι. Η κοινωνία είναι αδυσόπιτη σε περιπτώσεις σαν τη δική μου. Θα το μάθουν όσο λιγότερο γίνεται. Και η μάνα. Η Πινιό. Θα γίνουν θεριά ανήμερα όταν το μάθουν. Δεν θα αφήσω κανένα σε πληγό στο δούλα μου. Είμαι αποφασισμένος να κάνω πόλεμο, να δώσω μάχη. Το αξίζω, Θεέ μου. Τόσες θυσίες. Τόσα έξοδα για μένα. Να το κάνω για σένα. Το κάνω για τη ζωή, Θοδωρούλα μου. Για τη ζωή. Είναι τόσο όμορφη η ζωή.
Κοίταξε γύρω σου. Υπάρχει ομορφιά. Μήπως θες να περπατήσουμε? Όχι, νιώθω πολύ κουρασμένη. Θεέ μου. Τι έπαθες πάλι? Μήπως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούμε. Να σκεφτούμε τι? Πως θα ήταν καλύτερα να αυτοκτονήσεις παρά να φέρεις στον κόσμο αυτό το παιδί? Αυτό το σκεφτήκαμε και το απορρίψαμε. Εκτός αν μου είπες ψέματα ότι ποτέ μα ποτέ θα περάσει από το μυαλό σου τέτοια φρικτή σκέψη. Όχι, Θεέ μου, δεν σε κοροϊδέψα. Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Αν μ' αγαπάς αληθινά, αν σέβεσαι τους κόπους και τις θυσίες που έκανα ώσπου να σε μεγαλώσω, πρέπει να το κρατήσεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να μ' αφήσεις μονάχος στη ζωή. Ξέρεις πως ότι όλη η οικογένειά μου είσαι εσύ. Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου, Θεέ μου. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Υπάρχει η λύση της έκτρωσης. Δηλαδή ένα ακάτεμα σωματικό και ψυχικό. Αν βέβαια δεν πεθάνεις την ώρα της επέμβασης στα χέρια κάποιας κασάπισσας. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω γιατί αυτό το ρίσκο. Πώς και να το κάνουμε. Ζούμε τριγυρισμένοι από έναν κόσμο που καταδικάζεται σαν οι παντρές μητέρες. Αυτός είναι ο εξωτερικός κόσμος. Όμως υπάρχει και ο άλλος, ο εσωτερικός. Αυτός που μιλάει και κατηγοράει μέσα από την ψυχή. Και εσύ ανήκεις περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους που υπολογίζουν και λογοδοτούν σε αυτόν τον εσωτερικό κόσμο. Τι θα το απαντήσω όταν θα αρχίσει να σε ρωτάει κάθε ώρα και στιγμή στον ύπνο σου και στο ξύπνιο σου, γιατί σκότωσε αυτό το παιδί? Γιατί εξόντωσες μια ζωή? Άξε το κόπο να κάνεις ένα τέτοιο φοβερό έγκλημα για να βουλώσεις 5-10 στόματα, βρώμικα στόματα. Στο κάτω-κάτω υπήρχε και ένας άλλος τρόπος για να τους εξοντώσεις όλους αυτούς. Έχω ακούσει για κοπέλες που κρατάνε τα παιδιά τους με σκοπό να τα ρίξουν σε κάποια πόρτα ή να τα δώσουν σε άτεκνα ζευγάρια. Εγώ όμως, Θεέ μου, δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Αν φέρω στον κόσμο αυτό το παιδί, θα το κρατήσω. Δεν θα το δώσω ποτέ και σε κανέναν. Θα είναι όμως ένα παιδί χωρίς όνομα. Θα του δώσω το δικό μου όνομα. Θα το υιοθετήσω. Αν και μπορεί να μην χρειαστεί να το κάνω. Μπορεί μεθαύριο να βρεθεί ένα παλικάρι που να σε αγαπήσει τόσο πολύ και να... Και να με παντρευτεί. Και να δώσει το όνομά του στο παράνομο παιδί μου. Αυτό δεν θα το δεχόμουν εγώ, Θεέ μου. Γιατί? Θα μοιάζει με φιλανθρωπία. Τέλος πάντων, ας μην μακραίνουμε την κουβέντα. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχουν ένα σωρό άλλοι τρόποι. Και νομίζω ότι αυτός που βρήκαμε είναι ο καλύτερος. Μην μου πεις ότι δεν τα κατάφερα και τόσο καλά στο ρόλο του πατέρα σου. Πώς δεν τον έπαιζες αυτό το ρόλο σε όλη μου τη ζωή. Όμως θα μπορέσει αυτό το ρόλο να τον παίξει τόσο καλά και το πορτοφόλι σου. Θα βρεις τόσα χρήματα να πληρώσεις τα αναπαυτήρια. Και όλα τα άλλα που έρχονται. Αυτό είναι η δική μου δουλειά. Τα έχω κανονίσει όλα ώστε να μην σου λείψει τίποτα. Τ' άκουσες? Τίποτα. Πού βρήκες τόσα χρήματα? Θα στα πω μετά το τοκετό. Γιατί όχι τώρα? Γιατί τώρα πρέπει να αποφεύγεις τις συγκινήσεις, έτσι είπε ο γιατρός. Θεέ μου, φοβάμαι ότι έχεις κάνει κάποια τρέλα. Αν δεν κάνεις τρέλες για αυτούς που αγαπάς το δρόλο, για ποιους θα τους κάνεις? Εσύ τι λες? Λέω πως είμαι χάριστη όταν πήγα να αυτοκτονήσω. Χάριστη απέναντι στην ίδια τη ζωή μου. Μου χάρισε έναν ανθρώπινο θησαυρό σαν και εσένα. Πώς θα μπορέσω να σου ξεπληρώσω όλα όσα έχεις κάνει για μένα, Θεέ μου. Σαν αδελφός και σαν άνθρωπος. Όχι σαν αδελφός. Από τώρα και πέρα θα με λες πατέρα. Να μάθουμε καμιά γκάφα εκεί που πάνω. Είμαι ο πατέρας σου και σε αγαπάω διπλά. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ. Έτυχε να μείνεις από τα μικρά σου δίχως μητέρα και ανέλαβα εγώ την ευθύνη σου. Έτσι. 8 η ώρα και ακόμα δεν φανήκανε. Ούτε ο Θέμος ούτε αυτή η προκομμένη. Και καλά ο Θέμος. Άντρας είναι. Μπορεί να βρει και κάποιο φίλο του στο δρόμο και να καθίσει να τα πούνε. Η Θοδωρούλα όμως από το μεσημέρι έχει να έρθει για φαΐ. Ποιος ξέρει που πήγε και γύριζε. Θωρώ έχει πάρει άσχημο κάτι φορά.
Και αυτός ο αδερφός σου δεν μπορεί να τη σφίξει τα λουριά. Δεν μπορεί. Δεν θέλει, μητέρα. Βλέπεις, της έχει αδυναμία. Μου φαίνεται πως πρέπει να πάρω εγώ την κατάσταση στα χέρια μου. Μα αυτόν δεν έχει προκοπή. Είναι ικανός να την αφήσει να γυρίζει τα μεσάνυχτα στο σπίτι. Να πίνει, να καπνίζει και να σβαρνάει τους δρόμους με τον ένα και τον άλλον. Αχ, μωρέ, και να μοιάζε στο μικρό δαχτυλάκι του αδερφού μου. Αυτός ήταν άντρας. Έτσι μας είχε και τις τέσσερις αδερφάδες. Σούζα, πού να τολμήσουμε να τη μιλήσουμε ή να κάνουμε του κεφαλιού μας. Δε σήκωνε αυτός, παρδαλά, φουστάνια, μόδες και τα υπόλοιπα. Όσο για τ' άλλο, έτσι και σηκώναμε μάτι σε άντρα, μπορούσε να μας κομματιάσει με το μαχαίρι του. Στην τσέπη το είχε πάντοτε. Έτοιμο να υπερασπιστεί την τιμή των αδερφάδων του. Ο Θεός μας δεν τα χαμπαρίζει κάτι τέτοιο. Ούτε η ιστορία με τον κομπολογά τον έκανε να αλλάξει. Αν ήταν άλλο στη θέση του, θα βγαίνει από τα ρούχα του. Ιστορία με τον κομπολογά. Τη ρίχτηκε, λέει. Με ποιο θάρρος, μωρέ. Κι αν ήσουν ατίμη, όπως λες, γιατί δεν έτρεξες να το πεις στην οικογένειά σου. Έπρεπε δηλαδή να το μάθουμε από την Κέτη την Ποδάρα. Λες, βρε Ποινιό μου, να είχαν σχέσεις προχωρημένες. Μητέρα, ας μην βάζουμε το κακό στο νου μας. Κι όμως τα σημάδια σε κάνουν να σκεφτείς το χειρότερο. Για κάθισε και σκέψου. Τι μια ζαλάδες, την άλλη εμετούς. Αμιχλωμάδα και η μαύρη κύκλη κάτω από τα μάτια. Αμιρόμπα, η ρόμπα. Η ρόμπα, τι έγινε με τη ρόμπα. Είναι μερικές μέρες τώρα που τη φοράει ρηχτή, δίχως ζώνη. Είχε όμως το συνήθειο να τη σφιχτοδένει. Α, βέβαια. Ήθελε να δείχνει τη δαχτυλιδένια της μέση. Μια εβδομάδα όμως τώρα δεν το κάνει αυτό. Αλήθεια. Δεν το παρατήρησα. Εγώ όπως το παρατήρησα και οι φόβοι μου μεγαλώσανε. Θα με τρελάνες, μωρέ μάνα. Λες να είχανε προχωρήσει οι σχέσεις της με τον κομπολογά. Ξέρω κι εγώ. Ή μπορεί με κανέναν άλλον. Όταν μια κοπέλα παίρνει τον κακό δρόμο, δε σταματάει σε έναν και δυο άντρες. Όχι και έτσι, δε μητέρα, μην τη βγάλει και παλιό γυναίκα. Θεέ μου, συγχωρεσέ με, αλλά μου φαίνεται πως θα βλαστημίσω την ώρα που την έφερα στον κόσμο. Η καλύτερα τη μέρα που μου κάνε το προξενιό εκείνος ο μπάρμπας μου, ο φαρμακοποιός, με τον πατέρα σας. Δεν φτάνει που μου φόρτωσε το θέμο, το γιο μια άλλη να το μεγαλώσω. Μου φύτεψε σας πλάχαμε και την αδερφή σου. Σώπα, μητέρα. Νομίζω ότι έρχεται ο θέμος με την προκομμένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ώρα είναι αυτή? Καλησπέρα. Και εσύ γιατί δεν ήρθες το μεσημέρι για φαγητό? Γιατί δεν μας ειδοποίησες τουλάχιστον. Ακόμα και οι κατσίκες δίνουνε το παρόν στη στάνη. Όχι οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι. Μην τα βάζετε με τη Θοδωρούλα. Εγώ πήγα και την πήρα από το μαγαζί. Έπρεπε να πάμε κάπου. Πού έπρεπε να πάτε δηλαδή? Θα σας πω. Εσύ πηγαίνει μέσα. Ακούμε. Αυτό που θα σας πω είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Πες το λοιπόν. Είμαστε όλο αυτιά. Σήμερα το απόγευμα πήγαμε τη Θεοδωρούλα στο γιατρό. Στο γιατρό? Γιατί, τι έχει δηλαδή? Έχει... Με ένα λόγο, το κτηνόδες φέρσιμο του κομπολογά δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Η Θοδωρούλα... Η Θοδωρούλα είναι έγκυος. Ότι θέλει ο Λεβέντης μου, ότι θέλει ο μικρούλης μου ο Θέμος.
Πώς υπάρχει ο μεγάλος Θέμος, μην το ξεχνάς. Πότε μπήκες και δεν σε κατάλαβα. Με συγχωρείς, δεν σε περιποιούμε, αλλά κρατώ το παιδί. Ξέχασε όμως να με φιλήσεις. Για όλες μου τις αφημερημάδες φταίει ο ανιψιός. Αυτός μου έχει πάρει τα μυαλά μου. Αυτός μας πήρε τα μυαλά και τη σκέψη μας. Από εδώ και πέρα αυτός θα ορίζει όλη μας τη ζωή. Δώσε μου λτάνε. Όπα! Κοίτα τι. Δεν θα βάσει αυτό το δωρούλα. Αν ήξερα πόσο ψηλά θα με ανέβαζε ο ερχομός στον κόσμο. Μου φαίνονται τόσο ασήμαντες οι παλιές μου απογοητεύσεις. Είναι σαν να πέτυχα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα πραγματικό ιδανικό. Μια αληθινή πίστη, Θοδωρούλα. Ξαφνικά χάθηκαν όλοι οι φόβοι μου για τη ζωή. Βρήκα τον οδηγητή μου. Αυτός τώρα θα μου δείχνει τον δρόμο. Πρέπει να δουλέψω για να τον εμεγαλώσω, να τον κάνω ένα σωστό άνθρωπο. Πρέπει να κερδίσω την αγάπη του, το σεβασμό του. Κανείς δεν θα μπορέσει να με βγάλει από αυτό το δρόμο. Κανένας και τίποτα. Αγόρι μου. Ξέρεις, Θέμα, νιώθω τόσο δυνατή, τόσο δυνατή και όρημη και σοφή. Δεν μπορώ να βρω τα λόγια για να σου περιγράψω αυτό το αίσθημα νοτερότητος που αισθάνομαι. Μια λέξη μόνο υπάρχει, Θεοδωρούλα. Είσαι μάνα. Γι' αυτό τα λέει όλα. Είσαι μάνα. Μια ευτυχισμένη μάνα. Μια πολύ ευτυχισμένη μάνα, αδελφούλη μου. Μην αργήσεις, σε παρακαλώ, να γυρίσεις, μητέρα. Φοβάμαι να μείνω πολλή ώρα μόνη μου. Μήπως εγώ νομίζεις πως θέλω να σε αφήνω μονάχη. Τι να κάνω όμως. Η ανάγκη. Πρέπει να τον παρακολουθήσω. Να δω που πάει και τι βρίσκει. Που έχει στήσει τη φωλιά της αυτή πομπεμένη. Τι σε νοιάζει τώρα εσένα με για αυτό το πράγμα. Αφού είπαμε να την ξεχάσουμε τελείως. Σαν κόρη μου δεν με νοιάζει, την έχω ξεγραμμένη. Σαν αδερφή σου την έχει ξεγραμμένη. Σαν παλιογυναίκα όμως ζει και βασιλεύει. Τι μας ενδιαφέρει εμάς, τι κάνει και πώς είναι μια ξένη. Αν δεν ήταν στη μέση ο αδερφός σου, δεν θα με ένοιαζε καθόλου για δάφτινε. Αλλά βλέπεις, αυτός με κόφτει. Αυτός ο προκομμένος. Αχ. Νομίζω ότι θα κάνεις το θέμα να αφήσεις τη Θοδωρούλα. Μην το λες αυτό το όνομα εδώ μέσα. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Τόσες φορές σου το είπα. Καλά, μάνα, με συγχωρείς, μου ξέφυγε. Μήπως έχω κι εγώ μυαλό με όλα τούτα που συμβαίνει. Ξέρω ότι ο Θέμος δεν θα την αφήσει. Τότε ποιος είναι ο σκοπός? Θα την αναγκάσω να αφήσει αυτή το θέμα. Πώς δηλαδή? Ας μάθω εγώ που έχει στήσει τη φωλιά της, που έχει το σπίτι της και θα δεις. Θα πάω και θα διαδώσω σε όλη τη γειτονιά τι μέρος λόγου είναι η προκομμένη. Ο κόσμος γύρω θα της κάνει το βίο αβίωτο. Τότε αυτή θα αναγκαστεί να αλλάξει σπίτι. Εγώ όμως θα την κυνηγήσω και εκεί και παραπέρα. Απ' τη μια ντροπή στην άλλη θα πέφτει. Απ' το ένα ριζιλί και στ' άλλο. Και νομίζεις πως θα την νιάξει, Δεκαράκι δεν δίνει για το τι θα πει ο κόσμος, μητέρα. Την ξέρω εγώ από μικρή. Το θέμα όμως τον νοιάζει. Αυτός θα αρρωστήσει, θα ρέψει από το κακό του. Και τότε αυτή θα αναγκαστεί να τον γλιτώσει από το βάρος της. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όταν δει πόσο κακό του κάνει στην κοινωνία, θα σηκωθεί να φύγει. Θα πάει σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα. Ίσως εκεί που βρίσκεται εκείνος ο παλιάνθρωπος, ο καταραμένος, ο κουμπολογάς. Κι αν δεν φύγει από την Αθήνα. Έννοια σου, και έχω εγώ τα σχέδιά μου για να τη βγάλω από τη μέση. Θα παλέψω όπως μπορώ. Γιατί εκεί που φτάσαμε, κόρη μου, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τι θέλεις να πεις, μάνα? Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, κόρη μου. Τα μάτια μας ανοιχτά, να βλέπουμε μακριά. Οι άνθρωποι δεν είναι αιώνιοι. Τώρα ο Θέμος σε συντηρεί με το μισθό του. Αν όμως αύριο φύγει από αυτόν τον αμαρτωλό τον κόσμο, θα σε συντηρεί με τη σύνταξή του. Το φαντάστηκες όμως ότι θα είσαι αναγκασμένη να τη μοιράζεσαι με αυτή την πομπεμένη? Να πηγαίνεις να στέκεσαι στην ίδια γραμμή με αυτήν? Εσύ, η Ποινιό, η Τίμια, η καθώς πρέπει κόρη της Πανάγιος. Το φαντάστηκες? Καλά λες, δεν το σκέφτηκα αυτό. Κι όμως έτσι είναι, κόρη μου. Θεέ μου, φύλαξέ με. Μην τύχει και πεθάνω και αφήσω κάτι τέτοιο πίσω μου. Σε παρακαλώ, Παναγίτσα μου, βόηθα με. Δώσε του φώτιση να φερθεί σαν άντρας. Με τιμή και υπόλοιψη. Ξέρω βέβαια πως γυρεύω τα δύνατα των αδυνάτων. Βόηθα με, Παναγία μου, βόηθα με.
Αχ, και να ήταν ο αδελφός μου ο Μίστακας. Τι θα έκανε, μητέρα. Θα την είχε σκοτώσει από την πρώτη κιόλα στιγμή που γκαστρώθηκε. Γιατί τα έχουν τα κούταλα οι άντρες για να τα κρατάνε καθαρά. Γιατί τα έχουν τα πιστόλια για να διαφεντεύουν την τιμή τους. Ναι, κόρη μου, η τιμή, πάνω απ' όλα η τιμή. Πού να τα ξέρει όμως αυτά ο Θεός. Η τιμή, κόρη μου, αυτή είναι ο καλύτερος πλούτος μας. Η καλύτερη πρίκα σου. Ο γαμπρός που θα μπει εδώ μέσα, πρώτα θα κοιτάξει το κουταλό μας και ύστερα το πορτοφόλι μας. Ποιος γαμπρός, μάνα. Τώρα πια γαμπρός. Μετά από αυτά που πάθα. Στο ράβι θα μείνω. Στο ράβι. Όχι, κόρη μου, τι είναι αυτά που λες. Θα δεις, όλα θα διορθωθούν, ποινιό μου, όλα. Ίσως καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα και έφυγε αυτή από τη μέση. Όποιος θα μπαίνει εδώ μέσα, θα βλέπει μονάχα εσένα, εσύ θα λάμπεις. Καλύτερα που έφυγε. Ποιος ξέρει αν δεν ήταν αυτή η αιτία που χάναμε τόσους γαμπρούς μέσα από τα χέρια μας. Λες, μωρέ, μάνα. Λες, ήταν το κακό της το μάτι. Κακό μάτι, κακιά ψυχή. Αμέ. Θα δεις, ποινιό μου. Όλα, κούκλα μου, όλα θα πάνε καλά, θα αλλάξει η τύχη σου. Μακάρι, βρε, μάνα. Απ' το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Ναι, κορούλα μου, να έχεις τα θάρρη σου στο Θεό. Στο Θεό, μονάχα αυτός μας φροντίζει και μας σώζει από όλα τα κακά. Μονάχα αυτός. Άντε, τώρα που θα φύγω εγώ, για πήγαινε στο εικόνισμα να γονατίσεις, να κάνεις μια καλή προσευχή. Να αλλάξεις και το λάδι από το καντήλι. Να θυμιατίσεις και όλες τις γωνιές για να ξορκίσεις τον εξαποδό που φύγε. Όταν έφυγε από το σπίτι μας μαζί με αυτή την προκομμένη, έτσι. Μα, άντε, γεια σου, παιδί μου. Στο καλό. Μάνα, μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Όχι, Χρυσό, όχι. Την ευχή μου να έχεις, άντε, μπράβο. Μην αργήσεις. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε το χέρι σου και θα σου ανάβω τόσες λαμπάδες όσα θα είναι τα χρόνια του γαμπρού που θα έρθει να με πάρει από αυτή την κόλαση. Ξορκισμένη να είναι, Θεέ μου. Ξορκισμένη να είναι. Το καημενούλι κοιμάται τόσο ήσυχα. Αν το σηκώσω θα ξυπνήσει. Ας το να κοιμηθεί λίγο ακόμη. Ώσπου να ειδοποιήσουμε για αμάξι και να χαιρετήσουμε θα περάσει κάπως η ώρα. Καλώς την γιατρίνα μας. Έτοιμη για αναχώρηση, ε? Ναι, ευτυχώς είχα μόνο μια βαλίτσα να ετοιμάσω. Οι αναμνήσεις που παίρνεις από εδώ θα είναι πολλές. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Θέμα? Όχι μόνο πολλές, αλλά και όμορφες. Θα έχει να μιλάει με τον άντρα της εκεί στην Αμερική για μήνες. 6 μήνες σε αυτό το ωραίο, σε αυτό το στοργικό ίδρυμα. Ήταν μια ολόκληρη ζωή για μένα. Μια νέα ζωή. Εύχομαι να συνεχιστεί το ίδιο όμορφα και στον νέο κόσμο. Αλήθεια, θα φύγει αμέσως για τη Νέα Υόρκη, κορούλα σας, ή θα την κρατήσετε λίγο ακόμη κοντά σας, κύριε Θέμα? Τι να την κρατήσουμε κι άλλο? Θα μας σκοτώσει ο άντρας της. Ξέρετε, εδώ και μια εβδομάδα μας στέλνει 2 γράμματα την ημέρα. Τίποτα. Μεθαύριο κιόλας θα πρέπει να μπει στο βαπόρι. Τόσο γρήγορα, ε? Αν χάσουμε αυτό το πλοίο, θα πρέπει να περιμένουμε 15 μέρες για το επόμενο. Αλλιώς θα πρέπει να κάνει το υπόλοιπο με το σιδηρόδρομο. Και καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία με το παιδί στην αγκαλιά. Όχι, βέβαια. Τίποτα. Τέλειωσαν τα ψέματα. Σε 2 μέρες θα πρέπει να περάσει τον ωκεανό. Και πρέπει να ετοιμαστεί και ψυχολογικά. Το ίδιο κι εγώ. Έχω τόσες πολλές δουλειές που διασκεδάζω κάπως την ταραχή μου. Πάω να φέρω το αμάξι στο Δωρούλα. Αληθινά λυπάμαι που θα σε χάσω. Κι εγώ, κυρία Θάλη. Στο πρόσωπό σας βρήκα και τη γιατρό και τη φίλη. Ειλικρινά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ που θα χωριστούμε. Το πιστεύω. Περάσαμε τόσο όμορφα αυτόν τον καιρό εμείς οι δυο. Όχι μόνο όμορφα. Μου μάθατε τόσα πράγματα. Η φιλία σας στάθηκε για μένα αληθινό σχολείο. Ξέρεις, θέλω να κάνω μια αποφασιστική κουβέντα μαζί σου. Για τι πράγμα? Για τη φιλία. Για τους αληθινούς φίλους. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να τους κρατάμε κοντά μας. Ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και έχουμε ανάγκη τη βοήθειά τους. Δυστυχώς, πολλές φορές η ζωή μας αναγκάζει να χωρίζουμε από αγαπημένα μας πρόσωπα. Όπως γίνεται τώρα με εμάς. Κι όμως,
Θα μπορούσες να με έχεις πλάι σου, Θοδωρούλα, για να συνεχίζω να σε βοηθάω και να σε συμβουλεύω. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν ερχόσαστε κι εσείς στην Αμερική. Την ανύπαρκτη Αμερική. Την ανύπαρκτη Αμερική. Τον ανύπαρκτο σύζυγο. Και τον ανύπαρκτο πατέρα. Ξέρετε. Όχι, όχι. Δεν θέλω να σε κατηγορήσω για τίποτα. Απλώς αποφάσισα να σου πω ότι ξέρω από πολύ καιρό τι σου συμβαίνει. Έμαθα ότι έχεις μητέρα και αδελφή εδώ στην Αθήνα που δεν θέλουν να σε ξέρουν. Κι όσο για το Θέμο, δεν είναι πατέρα σου, αλλά αδελφός σου. Ή μήπως κάνω λάθος. Για ποιο λόγο να το κρύψω? Πώς μπορεί να κρύψει κανείς την ενοχή του, τον εξευτελισμό του? Δεν υπάρχει ούτε ντροπή, ούτε εξευτελισμός. Μην ξαναπείς κάτι τέτοιο. Σε περιμένει ένας πολύ σκληρός αγώνας εκεί έξω, Θοδωρούλα. Το ξέρω. Θέλω να με θεωρείς σύμμαχός σου σε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάλια. Ξέρεις, ταλαντεύτηκα πολύ πριν αποφασίσω να σου μιλήσω. Σκεφτόμουν πως ίσως θα ήταν καλύτερα να κάνω ότι δεν ξέρω το μυστικό σου. Στο κάτω-κάτω, ο αδελφός σου πλήρωσε τόσα χρήματα για να εξασφαλίσει αυτό το μυστικό. Του καημένο το Θεό. Ένας Θεός ξέρει που βρήκε τόσα χρήματα. Θα μπορούσα να κλείσω το στόμα μου και να κάνω ότι πιστεύω το παραμύθι σου. Αλλά τότε θα χάνεις ένα πιστό και έμπειρο σύμμαχο. Ξέρω ότι σου χρειάζεται μια φίλη στη ζούγκλα που πηγαίνεις. Σου την προσφέρω λοιπόν σήμερα που φεύγεις. Είναι το δώρο μου. Σας ευχαριστώ. Θα τη χρειαστώ και εγώ και ο γιος μου. Ειλικρινά σας είμαι ευγνώμων για τη σημερινή μας κουβέντα. Όταν η σκληρότητα των ανθρώπων θα σου γίνεται αφόρητη, να άρχισε να χτυπάς την πόρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα χρειαστώ πολύ συχνά τη συμβουλή σας. Η συμβουλή μου είναι μία και μόνη. Ψηλά το κεφάλι, Θοδωρούλα. Μην αφήνεις τους ανθρώπους να σε κάνουν να ντρέπεσαι. Μην αφήσεις κανένα να σε μεταμορφώσει σε μια κακομοίρα που ζητάει τη συμπόνια και τη συγγνώμη από την κοινωνία και την οικογένειά της. Ο γιος σου έχει ανάγκη από μια μάνα δυνατή και περήφανη. Θα την έχει. Να είσαστε σίγουροι πως θα την έχει. Δεν αφιβάλλω ότι θα έχει και ένα θείο το ίδιο περήφανο. Ο Θεός είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Μακάρι να του έμοιαζαν η μάνα μου και η αδελφή μου. Αλλά αυτές δεν θέλουν να με δουν στα μάτια τους. Ίσως αλλάξουν γνώμη όταν δουν αυτό το πλασματάκι. Λέτε ο μικρός μου Θέμος να τους μαλακώσει την καρδιά. Γιατί όχι. Στο κάτω-κάτω δεν χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις. Η μάνα μου δεν θα με δεχτεί ποτέ στο κατώφλι της με ένα παιδί νόθο στην αγκαλιά. Προσπάθησε να πάρεις με το μέρος σου την αδελφή σου και ύστερα με τη βοήθειά της και του Θέμου ίσως αλλάξετε τη γνώμη της μητέρας σου. Φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό. Όλα είναι δύσκολα για μια μητέρα σαν και σένα. Θα πρέπει να ξέρεις ότι θα κερδίζεις με πάρα πολύ δυσκολία ότι οι άλλες μάνες κερδίζουν φυσικά και δικαιωματικά. Αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν είναι μικρό πράγμα να πάρεις αυτό το πλασματάκι και να το κάνεις άνθρωπο. Σωστό άνθρωπο. Σωστό άνθρωπο. Προπαντός σωστό άνθρωπο. Είναι τόσο λίγοι σωστοί άνθρωποι στη ζωή. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Ξυπνήσατε? Ναι, ευχαριστώ. Τι θα πάρετε για πρωινό, κύριε? Για πρωινό? Φρυγανιές, γάλα, δυο αυγά με λάτα και καφέ. Μάλιστα. Βαρύ γλυκό, ε. Ναι. Να μαζέψω μια στιγμή το τραπέζι σας, ε. Ναι, κάνετε δουλειά σου.
πρόσωπό σου, κάτι μου θυμίζει. Και εμένα. Δεν είσαστε εκείνος ο κύριος φοιτητής που ερχόταν στο σπίτι των Τλιμονίδιδων? Να δείτε πώς σας λέγανε. Αγγελής. Ο κύριος Αγγελής που ερχόταν με εκείνο τον κύριο Πρεπάρα. Ναι, μα εσύ ποια είσαι? Η Βαρβάρα, η υπηρέτρια. Έχω φύγει πολύ καιρό από αυτούς. Πριν 2 χρόνια άρχισα να δουλεύω στα ξενοδοχεία. Αλήθεια, δεν με γνωρίσατε? Πώς να σε γνωρίσω τώρα, αφού εσύ άλλαξες. Καλώς το φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα, Αγγελή μου, καλημέρα. Ξύπνησες? Βέβαια. Λοιπόν, πώς τα πέρασες? Όπως βλέπεις. Θα πιούμε ένα καφεδάκι μαζί? Ναι, στο πόδι όμως, γιατί βιάζουμε. Πέρασα για μια στιγμή για να σου αναγγείλω κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, Βαρβάρα, θα μας φτιάξεις 2 καφεδάκια. Αμέσως. Βλέπω ότι έχεις οικειότητες μαζί της. Δεν πιστεύω να περιβούτηξες και την καμαριέρα, ε? Δεν έφτασα ως εκεί. Αν και με το γκατήφορο που έχω πάρει δεν αποκλείεται να φτάσω και ως αυτήν. Κατάλαβα. Θυμήθηκες πάλι τη Θοδωρούλα. Δεν στο κρύβω. Μου είχες υποσχεθεί ότι θα την ξεχάσεις. Τι να κάνω, αφού μου τη θύμισε η καμαριέρα. Την ήξερε? Δούλευε στο σπίτι του Τλιμονίδη, τον καιρό ακριβώς που γνώρισα τη Θοδωρούλα. Λοιπόν, πες μου, τι νέα μου φέρνεις? Αύριο θα σε δεχτεί ο ίδιος ο διευθυντής του Υπουργείου. Ο Κουμπίνης? Αυτοπροσώπος. Του τηλεφώνησα εγώ ο ίδιος. Κώστα μου, τι να σου πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω... Άσε τις ευχαριστίες. Του είπα ότι κινδύνεψες κρύβοντας και φυγαδεύοντας ανθρώπους της παράταξής μας. Ενθουσιάστηκε αυτό το κρύο πλάσμα. Αύριο δεν θα είναι καθόλου κρύος απέναντί σου. Κοίταξε να υποφεληθείς και να ζητήσεις μια μετάθεση για την πρωτεύουσα. Για την πρωτεύουσα, τόσο νέος. Να τι λέμε τώρα, Κώστα? Τι λέμε τώρα? Μόλις ξεχωρίσει κανείς από το πλήθος γίνεται εύκολος στόχος. Μην ερεθίζουμε το φθόνο των άλλων. Άστα, Κώστα, και έχει φοβηθεί το μάτι μου. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι θα άρεις τον διορισμό σου και θα προτιμήσεις πάλι την επαρχία? Να σου πω. Θα διαλέξω μία πόλη που να είναι κοντά στην πρωτεύουσα, αλλά μακριά από την κακογλωσιά. Η Χαλκίδα, παραδείγματος χάρη, είναι για την περίπτωσή μου ό,τι πρέπει. Τι να σου πω, Αγγέλη μου, τι να σου πω. Ίσως όμως έχεις δίκιο. Εν πάση περιπτώσει να με κρατάς ενήμερο, εντάξει? Εντάξει. Αντέ να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Και πού είσαι? Πού είσαι, δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε κανένα βραδάκι αυτές τις μέρες, να πιούμε κανένα κρασάκι? Μη μου ζητάς κάτι τέτοιο, αδελφέ μου Αγγελή, γιατί είμαι πνιγμένος. Αν βρω μια ώρα ελεύθερη, νομίζω ότι εγώ δεν το θέλω. Στο μεταξύ εσύ, γλέντα, Αγγελή μου, γλέντα. Να έχεις κάτι να θυμάσαι από την αυστηρή δικαστική σου σταδιοδρομία. Γεια σου, Αγγελή μου. Γεια σου. Έφυγε. Ναι, έφυγε. Ήταν πάρα πολύ βιαστικό. Δεν φταίω εγώ, κυρία Αγγελή. Κάτω στην κουζίνα με καθυστερήσανε. Δεν πειράζει.
Κάθισε. Κάθισε να μιλήσουμε λίγο για τα παλιά. Για τα παλιά? Ποια παλιά, κύριε Γιλή? Για το σπίτι του Τλιμονίδη, για τους κοινούς γνωστούς μας. Δεν γίνεται τώρα. Έχω δουλειά. Αν με δει ο προϊστάμενος ότι μιλάω με πελάτες, θα με διώξουν. Καλά, και πότε μπορεί να σε βρει κανείς? Μονάχα όταν θα χορεπώ, ξέρετε. Και πότε είσαι ελεύθερη? Το βράδυ, μετά τις 8. Πού μπορώ να σε βρω? Θα σας βρω εγώ, μην νοιάζεστε. Θα έρθω εδώ. Εδώ, στο δωμάτιο? Καλά, και ο προϊστάμενος? Α, δεν είναι τέτοια ώρα εδώ. Και εξάλλου δεν έχω υπηρεσία για να με αναζητήσουν. Έτσι. Στις 8 ακριβώς είπαμε, ε? Ναι, ναι. Έχουμε να πούμε πολλά εμείς οι δυο. Εσύ εδώ μέσα, πώς τόλμησες? Περίμενα απ' έξω. Είδα τη μάνα μας πέσει από τη γωνία, ήξερα ότι είσαι πάνω και μπήκα. Ήθελα να μιλήσω σε σένα, αδερφούλα μου. Δεν είμαι η αδερφούλα σου. Κι όμως, μαζί μοιραστήκαμε από μικρές όλες τις χαρές και τις λύπες μας και τις ελπίδες μας. Μπορεί βέβαια αργότερα να μην ταιριάξαν οι χαρακτήρες μας. Όμως μεγαλώσαμε στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο σπίτι. Καλύτερα να μην μιλάς εσύ για οικογενειακούς. Τα ποδοπάτησες όλα αυτά, τα περιφρόνησες. Λοιπόν, φύγε γρήγορα. Μην πέσεις και πίσω στους σπιτιούς για να σε σκοτώσει. Δεν θα φύγω αν δεν μιλήσουμε. Τι έχουμε να πούμε εμείς οι δυο? Πολλά, πάρα πολλά. Δεν νομίζω. Τι έχει να πει μια τίμια κοπέλα με μια... Εγώ πάντα έζησα με σέβας απέναντι στη μάνα, στο Θεό και στην κοινωνία. Ενώ εσύ... Εσύ τα ξεφτέλησες και τα ποδοπάτησες αυτά. Μόλις βρέθηκε ένας αρνικός παλιάνθρωπος να σου κλείσει το μάτι. Λες ψέματα. Ξέρεις πολύ καλά τι έγινε με τον Κομπολογά. Χίλιες φορές σας το εξήγησε ο Θέμος. Ο Θέμος, ο Θέμος, ο Θέμος. Πάντα ο Θέμος. Ο Θέμος πιστεύει ότι λέει σε ακούς. Εμείς όμως έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και ξέρουμε να βλέπουμε. Για να δεις την αλήθεια δεν φτάνει μόνο να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, αλλά και την καρδιά σου. Όμως εσύ. Όμως εγώ τι? Αν είχες καρδιά θα βλέπεις ότι δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Ήτανε της μοίρας μου να το πάθω και το έπαθα. Αλήθεια, λοιπόν, πιστεύεις αυτό? Τόσο πολύ που δεν κρατάω κακές σε κανέναν. Ακόμα και στον ίδιο τον Κομπολογά, αν θες να ξέρεις. Ό,τι έκανε το κάνει σε μια στιγμή τρέλας πάνω στο μεθύστο. Ύστερα μετάνιωσε κι αυτός. Μου ζήτησε να χωρίσει και να με παντρευτεί. Εγώ όμως είπα το όχι. Προτίμησες να γίνεις μια δαχτυλοδειχτούμενη με έναν όφο παιδί, γιατί θα ήταν ατιμία να σε παντρευτεί ο Κομπολογάς, ε! Ναι, είναι ατιμία να παντρευτείς έναν άντρα που δεν τον αγαπάς μόνο και μόνο για να τακτοποιηθεί στα μάτια της κοινωνίας. Έπειτα είχε παιδί. Έπρεπε δηλαδή να παρατήσει κάποια άλλα πλάσματα για να βολευτώ εγώ. Όχι, δεν μετανιώνω. Προτίμησα να παλέψω μονάχη μου. Πάντοτε ήσουν μυστήριο, λοιπόν. Ποτέ μου δεν σε κατάλαβα. Δεν ήρθα εδώ για να δικαιολογηθώ. Με πειράζει όμως που εσύ και η μητέρα με θεωρείτε μια... Μια βρώμα. Γιατί δεν το λες αυτό? Αυτή είναι η λέξη. Κάθε μέρα τη λέμε εδώ μέσα. Γιατί δεν μιλάς? Βουβάθηκες? Είναι άδικο, Πίνιο. Γι' αυτό ήρθα να το διορθώσω. Στα αλήθεια λοιπόν νοιάζεσαι τόσο πολύ τι θα πούμε εμείς? Όχι τόσο για μένα. Αλλά για το παιδί μου. Θα πικραθεί πάρα πολύ όταν μεγαλώσει και μάθει ότι είχε τόσο κοντινούς συγγενείς που τα αρνηθήκανε. Θέλω να του χαρίσω μια γιαγιά. Μια θεία. Νομίζω πως με καταλαβαίνεις. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι έμεινες μια αδιόρθωτη εγωίστρια, τίποτα άλλο. Εγωίστρια? Ναι, εγωίστρια. Διαφορετικά δεν θα νοιαζόσουν για το παιδί και για τον εαυτό σου. Τι θέλεις να σου κάνει αυτή η γιαγιά και αυτή η θεία που περιμένουν χρόνια ολόκληρα το μεγάλο θαύμα? Να πει εδώ μέσα ένας νόμιμος γαμπρός. Νομίζεις πως το ξέχασα? Αν το θυμόσουν δεν θα μου ζητούσες να σου ανοίξουμε την πόρτα μας. Σκέψου το και μόνη σου, Θοδωρούλα. Τι θα γινόταν αν έλεγα σε αυτό το γαμπρό ότι είσαι αδελφή μου, ε? Ότι σε δεχόμαστε εδώ μέσα και ότι μιλάμε μαζί σου. Θα το έβαζα στα πόδια την ίδια στιγμή. Πρώτα απ' όλα θέλω να μάθω αν με δέχεσαι εσύ, Πίνιο. Εγώ όλα τα χρόνια έκανα ό,τι μου έλεγε η μάνα. Δεν μου απαντάς με ειλικρίνεια. Τι θέλεις να πεις? Ξέρω ότι στη ζωή σου έκανες πράγματα κρυφά από τη μάνα μας.
Δεν έμαθε ποτέ για την ιστορία σου με τον Άρη. Πάψε. Πάψε, μην μιλάς γι' αυτό εδώ μέσα. Εγώ όμως το ήξερα. Πρώτα από τα παραμιλητά σου στον ύπνο σου. Ύστερα από τα λόγια της Βαρβάρας. Εγώ της έκλεισα το στόμα με εκείνα τα καπέλα που της χάρισα. Ήταν έτοιμη να ξεφουρνίσει το μυστικό στη μητέρα. Το ξεχνάς αυτό? Όχι. Αλλά θέλω να το ξεχάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ, Πίνιο. Καμιά κοπέλα δεν μπορεί να ξεχάσει την πρώτη της αγάπη. Ούτε κι εγώ, βέβαια. Και είναι πολύ καλό αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί η πρώτη μας αγάπη μοιάζει σαν μια όαση ανθρωπιάς. Και όταν κάποτε χρειαστεί να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ανθρωπιά, σε αυτή την όαση θα ξανατρέξουμε, Πίνιο. Λόγια. Ωραία λόγια. Δεν είναι δικά μου. Μια γιατρίνα μου τα είπε εκεί στο ίδρυμα που γέννησα. Αυτά τα λόγια με έκαναν να έρθω και να σε συναντήσω. Μια κοπέλα που αγάπησε κάποτε δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο σκληρή απέναντι σε μια άλλη. Και ιδιαίτερα όταν αυτή η άλλη είναι η αδελφή της. Τι να πω. Η ζωή δεν τα άφηνε όπως θέλαμε. Και εσύ κι εγώ, Θοδωρούλα, είμαστε για κλάματα. Μόνο που δεν πρέπει να το μάθει κανείς αυτό. Ποιο? Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Τι εσύ κι εγώ είμαστε για κλάματα. Αλλά όχι. Εσύ είσαι για κλάματα, Θοδωρούλα. Εγώ είμαι για χέρια. Για χέρια, Θοδωρούλα. Όπως πρέπει να είναι μια τίμια και νοικοκυρεμένη κοπέλα που έχει σέβας απέναντι στη μάνα και στην κοινωνία. Να ξέρεις πόσο τη φοβάμαι, Θοδωρούλα. Πόσο τη φοβάμαι. Κι όμως, δεν είναι τόσο φοβερή. Αφού μπορούν και υπάρχουν τόσο ανθρώπινες στιγμές ανάμεσα στους ανθρώπους, σαν τη δική μας. Μακάρι να είμαστε έτσι πάντα, αδελφούλα μου. Μακάρι. Γεια Στάσου. Από πού έβγαλες ότι η Θοδωρούλα παντρεύτηκε Αμερικάνο και μάλιστα πλούσιο? Δηλαδή δεν είναι Αμερικανός ο άντρας της? Πρώτα πρέπει να με ρωτήσεις αν έχει άντρα. Εγώ ξέρω ότι έχει παντρευτεί. Όσο είμαι εγώ παντρεμένη, άλλο τόσο είναι κι αυτή. Τι μου λες τώρα, Βαρβάρα? Δεν μου τα λες καλά, ή μάλλον δεν είσαι καλά πληροφορημένη. Τι μου λες τώρα? Εγώ παρακάτω από το σπίτι της μάνας της μένω. Κάθε μέρα περνάω από εκεί. Βέβαια, μπορεί να έφυγα τσακωμένη από το σπίτι τους, αλλά δεν τους κράτησα κακία. Χαιρετιόμαστε. Ιδιαίτερα μάλιστα με τον κύριο Θέμο. Το βλέπεις κι αυτόν, ε? Πολύ συχνά. Αχ, να το δεις πως έγινε ο έρμος. Έχει γεράσει. Τον έρεψε η στενοχώρια. Η στενοχώρια? Από τι? Δεν ξέρεις τις συμφορές που τον βρήκανε? Όχι, έχω... Έχω ένα χρόνο να μάθω νέα τους. Α, γι' αυτό έχεις μεσάνυχτα. Περιμένω να με φωτίσεις, Βαρβάρα. Τι θες να μάθεις? Πρώτα-πρώτα για... τη Θοδωρούλα. Από αυτήν αρχίσανε οι συμφορές. Συμφορές? Μα γιατί? Πήρε το κακό δρόμο. Την έδιωξε η μάνα της από το σπίτι. Ζει μονάχη της. Δεν ξέρω βέβαια πού και με ποιον, αλλά οι κακές γλώσσες λένε πως έπιασε και ένα μπαστάρδικο. Εγώ βέβαια δεν παίρνω όρκο γι' αυτό. Βαρβάρα, είσαι... είσαι σίγουρη για αυτά που λες? Εμένα δεν μ' αρέσουν τα ψέματα. Και ύστερα δεν έχω και κανένα συμφέρον να κακολογήσω τη Θοδωρούλα. Εγώ πάντα τα είχα καλά μαζί της. Μ' άρεσε γιατί δεν έκανε την ψιλομύτα. Ήταν σωστή και μετρημένη. Και από μικρό κορίτσι δούλευε για να μην γίνει βάρος στον αδερφό της. Καλά και τώρα πώς ζει? Δουλεύει ακόμα στο μαγαζί του Κομπολογά? Ποιο Κομπολογά και ποιο μαγαζίου? Δεν υπάρχουν πια.
Το μαγαζί χρεοκόπησε και ο Κομπολογάς βάρεσε κανόνι και το σκάσε στο εξωτερικό. Χρεοκόπησε. Κάτι χειρότερο. Πούλησε το μαγαζί, βούτυξε τα λεφτά και άφησε τη γυναίκα του και το παιδί του. Μεγάλη μάρκα ο Κομπολογάς. Αυτός κατέστρεψε και τη Θοδωρούλα. Την κατέστρεψε, γιατί? Λένε πως την είχε αρρωμένη του. Η ίδια η γυναίκα και η κουνιάδα του το λένε. Φαίνεται πως την είχε καταφέρει από καιρό τη μικρή ο παλιάνθρωπος. Όταν τον είχα καταλάβει εγώ, από εκείνο τον καιρό που ερχόταν τότε στο σπίτι των Τλιμονίδιδων. Από τότε θα είχε βάλει στο μυαλό να καταστρέψει το κορίτσι. Και τον πέτυχε το σκοπό του. Δεν σε πιστεύω, Βαρβάρα. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Αν δεν πιστεύεις εμένα, πήγαινε να ρωτήσεις τη μάνα της. Και αν δεν σου πει το χειρότερο, εμένα είναι να με φτύσεις. Τη μάνα της. Και την αδελφή της. Πήγαινε. Μόνο πρόσεξε, κακομοίρη, πρόσεξε. Γιατί είναι σαλισσασμένες από τη μανία τους. Έτσι και δεν πας με τα νερά τους, μπορεί και να σε σκοτώσουν. Ιδιαίτερα εκείνη, η μάνα. Έτσι και πεις μπροστά της το όνομα της Θοδωρούλας. Πού μένει τώρα η Θοδωρούλα? Πού να ξέρω εγώ. Ο κύριος Θέμος. Αυτός μένει με τη μάνα του και την αδελφή του. Δεν θα το βρεις όμως στο σπίτι. Λείπει όλη την ημέρα. Μοναχά αργά τη νύχτα γυρίζει για κανένα φαΐ και για κανέναν ύπνο και για να τους πάει λεφτά. Τι να κάνει, μωρέ, καψερός. Η ζωή του έχει γίνει κόλαση εκεί πέρα μέσα. Όπως έμαθα, αυτός δεν απαρνήθηκε τη Θοδωρούλα. Πηγαίνει και τη βλέπει συχνά και κρυφά μάλιστα. Και αυτές το ξέρουν και γίνονται έξω φρενών μαζί του. Γρήγορα θα το στείλω στο τρελοκομείο να μου το θυμάσει. Αχ, πάει ο καλός ο άνθρωπος. Άδικα τον αδίκον.